Βέβαια, στην υποψήφιά μου, η Θωμαή αναφέρθηκε σε υλοποιήσιμα και ρεαλιστικά πράγματα για την ανάπτυξη του χωριού μας, ένα όραμα που έλειπε δύο μέρες πριν από το λόγο του κυρίου Ντέμπλα. Δεν αναφέρθηκε σε τίποτα. Όσοι ήταν εδώ, ξέρουνε. Ήταν μια απίστευτη αερολογία, γενικότητα, χωρίς να μπορεί να του πει κανένας τίποτα, όμορφα δοδημημένους, αλλά επί της ουσίας τίποτα. Και πώς μπορούσε να είναι κάτι. Εγώ, ήδη δημοτικός σύμβουλος και ενεργεία τώρα, και με μια πενταετία σε έναν μεγάλο αγώνα από το Μετεαρίζει που εσείς μας στείλατε, με τον κύριο Ολιστή και τον Βασίλη τον Μιχαλούδη, θέλω να σας πω όλη αυτή την πενταετία, σήμερα καθόμουν και σκεφτόμουν για τον λόγο μου και τα άγραφα, τι ακριβώς έπαθε το χωριό μας αυτή την πενταετία, γιατί μας έκαναν αυτά τα χρόνια. Την πρώτη χρονιά, λοιπόν, έρχεται ένα έργο στο Δήμο, ένα κονδύλι στο Δήμο, σχετικά με 6 παιδικές χαρές. Θα τα θυμηθείτε κι εσείς όλα ένα-ένα. Τα ζήσαμε στο χωριό μας. Τα ζήσαμε. Όλα αυτά που ακούσετε τώρα τα ζήσαμε και είναι μόνο αλήθειες. Κάποιο χωριό, μεγαλοχώρι, κάποιοι εκεί πέρα, μάλλον σύμβουλοι, ας πούμε, τους 22 του Τζίζιου που του δώσαμε στο 27 μελές μας συμβούλιο, αποφάσισαν ότι έπρεπε να έχει 2 παιδικές χαρές στο χωριό τους και από κάπου έπρεπε να έχει λείψει μία. Όταν έγινε η αλλαγή της παιδικής χαράς του Αγίου Νικολάου, δεν μιλάω για τον Αγίου Νικολάου, άλλο που μιλάμε, φέρανε την παλιά παιδική χαρά στο χωριό μας. Την κατεβάσανε στη μάντρα του Κιούρα και θέλανε να μας τη βάλουν. Γυρίσαμε από τα χωράφια μόλις μάθαμε την πληροφορία, οι 3 σύμβουλοι και ο τοπικός, ο Παμπαλής, και στείλαμε την παιδική χαρά πίσω και απαιτήσαμε να έρθει καινούργια παιδική χαρά στο χωριό μας, αυτή που έχει η Εκκλησία, η οποία από τότε δεν έχει τελειώσει καν. Αυτή προέβλεπε να έχει πλαστικό δάπεδο, περίφραξη, παγκάκια, τέλος πάντων τουλάχιστον είναι καινούρια. Εν συνεχεία, κάτι που δεν ανέφερε ο κύριος Ντέμπλας προχθές, γιατί ξέρετε όταν κάποιος είναι διοίκηση, έρχεται σε ένα χώρο και κάνει και απολογισμό. Ξέρετε, αυτά τα έργα κάναμε, αυτό σας κάναμε, αυτό το άλλο σας κάναμε. Ένα υπέροχο έργο στο χωριό μας, στο οποίο δεν αναφέρει καθόλου ο κύριος Ντέμπλας, είναι το σχολείο. Το σχολείο, το οποίο όπως θυμάστε, κυρίως οι γονείς, αλλά και ο σύλλογος διδασκόντων, ήταν με χαλίκι, παιδιά δεν παίζανε εκεί μέσα, σκόνη, στα διαλύματα και όλα αυτά. Ξέρετε ο λόγος που δεν το ανέφερε ο κύριος Ντέμπλας, δύο μπορεί να είναι οι λόγοι, μάλλον που δεν το ανέφερε ο κύριος Ντέμπλας. Η μία είναι να το ξέχασε, να μην του το είπαν. Αλλά η άλλη, ο άλλος λόγος, ότι δεν το έκανε τυχαία, γιατί θα έξινε πληγή. Ακούστε πώς πετύχαμε την ασφαλτόστρωση του σχολείου μας. Να μάθετε κι εσείς. Οι γονείς το ξέρουν, απλά ας γίνει γνωστό ότι στο χωριό όλο έχει την αξία του. Όταν διεκδικήσαμε την ασφαλτόστρωση του σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων, ο Σύλλογος Διδασκόντων κτλ., μας είπανε ναι, είστε το πρώτο σχολείο που θα στρωθεί, γιατί πραγματικά το δικαιούστε, είστε το μόνο σχολείο χωρίς αυλή και όλα αυτά. Τελικώς βρέθηκαν κονδύλια, θα στρωθούν όλα τα σχολεία του Δήμου Συντονίας, στρώθηκε ξανά του Αγίου Νικολάου, ξανά του Ισνικίτης, που είχαν πραγματικά και εκείνα ανάγκη να ξαναστρωθούν. Ήταν στρωμένο. Και αυτό το πρόγραμμα βρέθηκε από 4,5 εκατομμύρια που είχαν έρθει στο Δήμο ασφαλτοστρώσεων και ήταν στο πρώτο κομμάτι των ασφαλτοστρώσεων. Χωρίστηκε σε 3 μέρη. 30.000 μέτρα, ξέρω εγώ, το πρώτο, 30.000 το δεύτερο και 32. Αφού στρώσαν τα σχολεία και έκαναν ασφαλτοστρώσεις στα άλλα χωριά, ο εργολάβος σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί τελείωσαν αυτά τα μέτρα. Αναρωτηθήκαμε κι εμείς οι γονείς, τι έγινε ρε παιδιά, δεν αστρώστηκε το δικό μας σχολείο? Τέλος πάντων, κάναμε ο Σύλλογος Γονέων τότε γενική συνέλευση στο σχολείο και αποφασίσαμε με τους γονείς του Δημοτικού Σχολείου ότι αύριο κλείνουμε το σχολείο και θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε στο Δήμο. Είχαν στρωθεί όλα τα σχολεία πάλι εκτός από το δικό μας. Θα πάρουμε και τα παιδιά μαζί και θα πάμε στο Δημαρχείο. Έρχεται η πληροφορία από το Δημαρχείο ότι έτσι και κατεβείτε αύριο με τα παιδιά σας στο σχολείο, μάρτυρες όλοι οι γονείς. Είμαστε στην Γενική Συνέλευση μαζί, δεν λέμε αερολογίες εδώ.
ότι έτσι και πάμε στο Δημαρχείο την επομένη, όχι άσφαλτο στο σχολείο δεν θα δείτε, αλλά ούτε 5 χρόνια άσφαλτο στο χωριό. Αφού έρχεται αυτό το μήνυμα από την διοίκηση, ξανά γενική συνέλευση ο Σύλλογος Γονέων και λέμε, παιδιά, τι κάνουμε, και αποφασίζουμε με συντριπτική πλειοψηφία ότι ναι, θα πάρουμε τα παιδιά μας και αύριο θα πάμε στο Δημαρχείο. Και μαζευόμαστε την επομένη το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο στην Αυλή για να φύγουμε για το Δημαρχείο. 7.30 ώρα το πρωί έρχεται Ντάτσουν με τζουγκράνες και ευγιάρια και ο εργολάβος από τη Γαλάτη θα πήγε φύγει να επιστρέφει για να μας τρώσει στο σχολείο. Έτσι πετύχαμε την ασφαλτόστρωση του σχολείου. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Τίποτα σε αυτό το χώρο. Η αξιοσύνη του κατοίκων του μόνο έφερε αυτό το χωριό μπροστά και δεν έκανε τίποτα αυτός ο Δήμος 17 χρόνια που διοικεί να δώσει όθηση σε έναν άξιο κόσμο για να πάει ακόμα ψηλότερα. Περιφερειακός δρόμος. Μια πληγωμένη ιστορία που ξέρετε ότι εξαιτίας κάποιων κολλημάτων των τοπικών συμβούλων προθυμοποιηθήκαμε και εμείς ως και αντιπολίτευση να βοηθήσουμε προκειμένου να δοθεί λύση για την παράκαψη του Νταγητσίου. Τι αντιμετωπίσαμε στο Δήμο για τον περιφερειακό δρόμο? Φανταζόταν οι δημοτικοί σύμβουλοι του Τζίζου που δεν ξέραν, ξέρω εγώ, εκτός από τον Τζίζου που το ήξερε, ότι ο περιφερειακός με Νταγητσίου είναι κανένα 2 χιλιόμετρα. Πω, τι ζητάνε αυτοί, λέει. 2 χιλιόμετρα δρόμο με Νταγητσίου, να πω. Εδώ δεν κάναμε, ξέρω εγώ, στο Μαρμαράκι, για παπαπαγιά. Τέλος πάντων, βλέποντας και όλη αυτή την ιστορία στα πρόσωπά τους και την απορία για το τι ζητάμε, τους εξηγήσαμε ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, παρά για μια απλή παράκαψη 150-200 μέτρων, η οποία θα έδινε μια τεράστια λύση σε ένα πολύ βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή του χωριού μας. Μάλιστα, καλέσαμε αντιδημάρχους εδώ, τους βάλαμε στα αυτοκίνητά μας και τους κάναμε βόλτα το περιφερειακό για να δουν η διεισόμαση περί τίνος πρόκειται. Έτσι κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και τι είναι ο περιφερειακός Μεταγητσίου που από το 1998 μας τον έχουν αρνηθεί. Και φυσικά το αποτέλεσμα το βλέπετε και μόνοι σας. Έδωσα την ψυχή μου για αυτό το πράγμα, πραγματικά. 2,5 χρόνια πολέμησα με όλους, έδωσα μάχη με όλους τους εμπλεκόμενους, 14 άτομα είναι στο περιφερειακό εμπλεκόμενοι, και μαζέψαμε, γιατί κι άλλοι συμβάλλαν σε αυτή την προσπάθεια, συναγωνιστές, 10 από τις 14 υπογραφές. Πήραμε υπογραφές από άτομα που τα προηγούμενα χρόνια δεν ενέβηκαν. Τέλος πάντων, 10 από τις 14 υπογραφές. Και κολλήσαμε ουσιαστικά οι 4 υπογραφές. Ήταν μία στην οποία πραγματικά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αλλά πολύ, σας το λέω ειλικρινά, πολύ εύκολα μπορούσε να δώσει λύση η διοίκηση. Δεν υπήρξε η βούληση να δώσει αυτή τη λύση. Βλέποντας να χάνεται το παιχνίδι με το περιφερειακό, δεν σταματήσαμε εκεί. Παρότι ήμασταν μια μικρή αντιπολίτευση, το 11% με 3 συμβούλους και άλλους 2 η Ελλάσσον αντιπολίτευση του κυρίου Ζέπου, υπήρχε ένας νόμος που μας έδινε το δικαίωμα ότι αν φέρναμε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το υπέγραφε όλη η αντιπολίτευση, η διοίκηση ήταν υποχρεωμένη να το συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιαστήκαμε από αυτό λοιπόν και φέραμε τον περιφερειακό Μεταγητσίου, εδώ είναι τα χαρτιά για όποιον ενδιαφέρεται, ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλο αυτό έγινε στις... το 16. Το Φεβρουάριο του 16. Και μας είπανε, το φέραμε στο Δημοτικό Περιφερειακό Μεταγητσίου με μια πολύ ωραία εισήγηση κτλ. Και ψηφίστηκε ομόφωνα. Ακούστε το τώρα. 27 δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίσαν ομόφωνα τον περιφερειακό Μεταγητσίου. Ο Δήμαρχος τότε έκανε παρέμβαση και είπε ναι, εντάξει, θα τον κάνουμε τον περιφερειακό Μεταγητσίου, αυτό και αυτό, αλλά δεν μπορεί να γίνει φέτος, γιατί δεν μπήκε στον προϋπολογισμό, θα τον βάλουμε του χρόνου. Οκ,
Από το 98 υπομονή, σιγά τώρα, ένα χρόνο ακόμα. Ο περιφερειακός Μετακυτσίου ποτέ δεν πήγε στον προϋπολογισμό του Δήμου. Πάντα υπήρχαν εμπόδια, πάντα δεν υπήρχαν τα χρήματα, που δεν ήταν και τίποτα. Σας το λέω τώρα να μην αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά μέχρι σήμερα πραγματικά σας λέω ότι δεν δόθηκε λύση εξαιτίας και μόνο της διοίκησης του Δήμου. Αν υπήρχε βούληση από το Δήμο, σήμερα θα είχαμε περιφερειακό. Αυτό που σας λέει ο Θανάης ο Ξανθόπουλος είναι ότι αυτός ο Δήμαρχος, ο Θανάης ο Ξανθόπουλος, έχει την βούληση να το κάνει. Και εμείς πιστέψαμε τον Θανάη τον Ξανθόπουλο να δώσουμε τον εαυτό μας δίπλα του για να υλοποιήσουμε αυτά που άλλοι δεν υλοποίησαν από το 1998. Σε αντίθεση με το περιφερειακό και σε προβλήματα που είχαν κάτοικοι, να το πω και αυτό γιατί αξίζει, έχει και αυτό την αξία του. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και άλλοι συγχωριανοί μας που είναι άνθρωποι που βλέπουν αλλιώς τα πράγματα και θέλουν να δώσουν λύσεις. Ένας από αυτούς που θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς, ο Γιώργος ο Παπαχρήστος. Δεν τον είπαν ευχαριστώ η διοίκηση, του λέμε εμείς ως αντιπολίτευση. Ο Γιώργος ο Παπαχρήστος λοιπόν, και τον ευχαριστούμε, δεν ξέρω αν είναι εδώ, τον είδα κάπου και θέλω ένα χειροκρότημα για τον Γιώργο τον Παπαχρήστο πραγματικά, να σας πω και γιατί. Γιατί αυτός ο άνθρωπος 10 χρόνια έδινε το οικόπεδό του για να μεγαλώσει ένας δρόμος. Κάπου έτσι το ξέρετε όλοι. Και 10 χρόνια δεν πηγαίναν να του βάλουν την περίφραξη 2 μέτρα μέσα, ξέρω 2,5 μέτρα, για να γίνει ο δρόμος 6 μέτρα. Τέτοιους ανθρώπους, ενεργούς πολίτες των λύσεων, χρειαζόμαστε στο Μεταγκίτσι και ας παίρνουμε παράδειγμα από αυτούς. Τέτοιοι άνθρωποι είναι σημαντικοί να υπάρχουν για να δίνονται λύσεις σε ένα χωριό που είναι ντόπιο, δεν υπάρχει ρημοτομικό, δεν υπάρχει σχέδιο και νιώθουν περισσότερο την ανάγκη των λύσεων παρά την ανάγκη να φέρουν πρόβλημα. Θα μιλήσω για τα άλλα τα έργα του χωριού μας. Γιατί μας λένε, ναι, ξέρετε όμως τι μεγάλα έργα σας κάναμε. Σας φέραμε το νερό. 17 χιλιόμετρα από την Πραβίτα. Πραγματικά. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έγινε στο χωριό μας. Φύγανε με τις σωλήνες και ήρθε το νερό από την Πραβίτα. Πραγματικά. Θέλω όμως να σας πω αυτό το μεγάλο έργο σήμερα, για να καταλάβετε πώς γινόταν και πώς γίνονται τα έργα στο χωριό. Το νερό ήρθε από την Πραβίτα όντως. Η αποχέτευση έγινε, δεν δουλεύει, η υδραυλική του χωριού λέει δεν θα δουλέψει ποτέ. Χθες σε μια αποχέτευση που δεν πέφτουν ακόμα αποχετεύσεις, αλλά παρά μόνο σε κάποια σημεία τα οποία με bypass πηγαίνουν πάλι στο παλιό μας τον αγωγό. Η αποχέτευση αυτή καταλάβαμε ότι 30 χρόνια μετά είναι χειρότερη από την παλιά. Η παλιά έγινε μια μελέτη στο γόνατο μόνο για την κλίση των αγωγών χωρίς να λαμβάνει μέρος στα σπίτια να λαμβάνει υπόψη τα σπίτια και τα υψομετρικά, που σημαίνει ότι κάποια σπίτια στο χωριό θα χρειαστούν από μόνο τους να έχουν αμπλιοστάσια προκειμένου να τα ρίχνουν στον αγωγό που είναι πιο ψηλά από αυτά. Ακούστε, μελέτη που δεν έλαβε υπόψη στα σπίτια στο χωριό και είχαμε 30 χρόνια μια αποχέτευση που δούλευε κανονικά διαρροής και τώρα όταν μπει μπροστά αυτή η αποχέτευση, αν θα μπει ποτέ, θα πρέπει πολλά σπίτια να κάνουν από μόνοι τους αμπλιοστάσια για να δίνουν τα λύματα στο καινούργιο αγωγό. Με 9 αμπλιοστάσια τα οποία καταργήσαμε όπως ξέρετε με διάφορους τρόπους σε κάθε γειτονιά. Άλλο έργο τεράστιο είναι ο βιολογικός, γιατί αυτά μας λέγανε. Ο βιολογικός αυτή την ώρα είναι στα πλατάνια κάτω στον Ελευθέρη, εκεί πώς λέγεται η περιοχή. Θέλω να σκεφτείτε τι θα γινόταν αυτός ο βιολογικός άμα δούλευε. Υπάρχει ένας προγραμματισμός για το φράγμα Χαβρία, να πάρουμε το νερό και να ποτίσουμε την Κασάνδρα και τη Συμφωνία από το φράγμα Χαβρία. Σκεφτείτε αυτός ο βιολογικός να δούλευε, να είχε λύματα και να τον έπαιρνε η πλημμύρα όπως είναι και να το πήγαινε στα πλατάνια. Να φέρνανε τα λύματα του βιολογικού δηλαδή και κάποια στιγμή να πέθανε στο Χαβρία. Που ο Χαβρίας θα πότιζε με το σχέδιο που έχουν την Κασάνδρα και τη Σιδονία. Μελέτε στο γόνατο και αποκλειστικά θέλω να το σκεφτείτε αυτό για ποιο λόγο γίνανε. Γίνανε για να γίνουν πραγματικά έργα που θα βοηθούσαν το χωριό μας ή γίνανε για μια συναλλαγή με τους εργολάβους ώστε να έχουν πρόσβαση σε χρήματα που μόνο αυτοί θα ξέραν τι θα κάνουν. Το νερό που πέρανε στο χωριό μας και έπρεπε να υπάρχει μελέτη
Επειδή ξέρετε ότι υπάρχει κλοπή στο Δήμο, bypass και κλέβουν νερό σπίτια και όλα αυτά, δεν προστάτευσαν την ίδια την επένδυσή τους. Έπρεπε να βγάλουν όλα τα ρολόγια έξω από τα σπίτια, ώστε να αποτραπούν τέτοιες ενέργειες από κακοθελητές που θέλουν να κλέβουν νερό και να έχει πρόσβαση στον έλεγχο Δήμος ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν κάναν ούτε αυτό που προέβλεπε η μελέτη. Και θέλουν να μας πούνε τα μεγάλα έργα πώς και γιατί τα κάνουνε. Εγώ θέλω να σκεφτείτε εσείς πώς και γιατί τα κάνανε. Είμαστε το χωριό με τους περισσότερους νέους αγρότες στη Χαλκιδική. Έχουμε σπάσει τα μηχανήματά μας κάθε χρόνο, τουρμπίνες, αυτοκίνητα και τρακτέρια. Μας υπόσχονται κάθε χρόνο, κάθε φορά στις εκλογές, το τι ακριβώς, το πόσο καλή θα είναι η αγροτική οδοποιία και όλα αυτά. Αφού, ξέρετε, δόθηκαν οι ασφαλτοστρώσεις μέχρι στιγμής, περιμένουμε το τελευταίο κομμάτι, τα 60.000 μέτρα των ασφαλτοστρώσεων, δόθηκαν. Και υπήρχε και ένα πρόγραμμα. Είμαστε καταρχήν, καταλαβαίνετε κι εσείς, ξέρετε, ότι παραδίδουν αυτή την ώρα ο Δήμος στο χωριό μας 1,5 χιλιόμετρο λιγότερο άσφαλτο από ό,τι το παρέλαβα την περασμένη πενταετία. Αυτή είναι η αλήθεια. Από το χωριό μας σήμερα λείπει 1,5 χιλιόμετρο ασφαλτόστρωση σε σχέση με το ξεκίνημα της πενταετίας. Δεν έχει τελειώσει καν η αποκατάσταση των μεγάλων έργων που υποτίθεται κάνανε, που δεν δουλεύει τίποτα. Έτσι παραδίδουν το χωριό σήμερα. Αυτά θέλω να λάβετε υπόψη σας για το τι θα κάνετε αύριο. Έλεγε κάποιος φίλος μου από τα παλιά, μας πετούν ασπροβόλες και μην τις κάφτουμε. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει με αυτό το θύμο, ρε. Με αυτή τη διοίκηση. Μας πετούν ασπροβόλες και μην τις κάφτουμε. Προσέξτε να δείτε πόσο σημαντική είναι η ψήφος σας. Και γιατί. Θέλω να σκεφτείτε ένα λόγο γιατί να ψηφίσουμε τον κύριο Ντέμπλ. Δεν υπάρχει κανένας. Να σας πω γιατί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον ψηφίσουν στα Μιλονάδικα γιατί τους φάγαν την άσφαλτο και δεν το σώσαν ακόμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον ψηφίσουν στο Κώστα το Βρούσο το σπίτι εκεί την καινούργια οδό, του Προέδρου το σπίτι. Γιατί τους τάξανε ότι θα γίνει ασφαλτόστρωση και δεν έχει γίνει 15 χρόνια ακόμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί για όλα αυτά τα έργα που δεν δουλεύουν τίποτα και σας είπα ποιος ήταν ο σκοπός τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους ψηφίσετε γιατί θα τους δώσετε λάθος μήνυμα όπως τους δώσατε και την προηγούμενη φορά. Με το να ψηφίσετε αυτή τη στιγμή τη συνέχιση αυτής της διοίκησης είναι σαν να τους λέτε, εντάξει ρε παιδιά, αφού σας κάνουμε αυτά και μας ψηφίζετε, καλά σας κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να σας ψηφίζουμε. Πρέπει το Μεταγκίτσι να αντιδράσει σε αυτό. Πρέπει το Μεταγκίτσι να δείξει πόσο αντίθετος είναι σε αυτή την αντίληψη για το Δήμο και πρέπει να στηρίξει τον Θανάση τον Ξανθόπουλο για ένα καλύτερο μέλλον όλων μας. Έχουν 5 μήνες να κάνουν απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο. 22 σύμβουλοι δεν μπορούν να πιάσουν τους 14. Τις προάλλες, άμα δεν πάμε κι εμείς οι 3 της αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα γίνει ποτέ Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο. Μην αυταπατάστε. Είναι η συνέχιση αυτής της διοίκησης. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τα ρίξουν όλα στο φευγάτο και να δείξουν ένα καθαρό πρόσωπο το ότι θα έρθει η διαφάνεια και όλα αυτά. Είναι ένα ψέμα. Είναι ένα ψέμα όλο αυτό το πράγμα. Είναι οι συνεχιστές αυτής της διοίκησης και το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι μόνο να κουκουλώσουν πράγματα.